Για καταρχήν, επειδή από το λιγοτράκι θα τα διαβάσω. Αγαπητοί μαθητές όλων των σχολείων της Σαντορίνης. Αγαπητοί και αξιότιμοι δάσκαλοι. Ακούτε τώρα. Έχουν περάσει από όλα τα πόστα της παραγωγής μαθητές μου, έχω να σας πω. Χαμήλωσε, Μαρία, χαμήλωσε. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να μιλάω όσο γίνεται πιο δυνατά και καθαρά και εύχομαι κι εσείς να μπορέσετε να κάνετε την ανάλογη προσπάθεια να μας ακούτε. Αγαπητοί μαθητές όλων των σχολείων της Σαντορίνης, αγαπητοί και αξιότιμοι δάσκαλοι, αγαπητοί γονείς, καλησπέρα σας. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα εκ μέρους του Βιομηχανικού Μουσείου Τωμάτας να πω ένα μεγάλο μπράβο σε όλα τα παιδιά για όλα αυτά τα πολύ όμορφα έργα που μας παρουσίασαν και να τους δώσω και ένα μεγάλο χειροκρότημα. Θα ήθελα επίσης να συγχαρώ τους δασκάλους που στάθηκαν αρρωγοί σε όλη αυτή την προσπάθεια και τη δημιουργία αυτών των έργων και τέλος θα ήθελα να συγχαρώ την ομάδα πολιτισμού του Δήμου Θήρας που πήρε αυτήν την πρωτοβουλία να γίνει το πρώτο μαθητικό φεστιβάλ στο νησί με την ελπίδα να καθιερωθεί ως θεσμός. Είναι πολύ σημαντικό το ότι το φεστιβάλ αυτό γίνεται αρχικά μέσω για να γνωριστούν και να έρθουν σε επαφή οι μαθητές όλων των σχολείων του νησιού και μέσω της τέχνης. Αλλά είναι επίσης πολύ σημαντικό το ότι αυτό το φεστιβάλ καταδεικνύει την αναγκαιότητα της καλλιτεχνικής παιδείας μέσα στα σχολεία και της εισάξιας αντιμετώπισης της με τα υπόλοιπα μαθήματα γενικής παιδείας. Και σήμερα νομίζω ότι πήρατε μια γεύση για το τι μπορεί να κάνει τέχνη στα σχολεία, εντός και εκτός. Τώρα όσον αφορά το έργο που πρόκειται να δείτε. Το έργο που θα παρακολουθήσετε είναι μέρος της παρουσίασης του εκπαιδευτικού προγράμματος που σχεδιάστηκε για πρώτη χρονιά φέτος για το μουσείο με τίτλο «Χαρτογράφηση του Βιομηχανικού Μουσείου Ντομάτας, Δέλτα Νομικός, η ιστορία μιας ντομάτας». Ξεκινήσαμε το πρόγραμμα το Νοέμβριο του 2016 με 7 μαθητές του Δημοτικού και θα ολοκληρωθεί στις 31 Μαΐου, ακόμη τρέχει δηλαδή. Στόχος του προγράμματος ήταν τα παιδιά να γνωρίσουν και να αποτυπώσουν με διάφορα εικαστικά μέσα την ιστορία του χώρου κατά την εξέλιξή του από εργοστάσιο παραγωγής και επεξεργασίας πελτέ στη σημερινή του μορφή ως βιομηχανικό πλέον μουσείο, συνδέοντάς το με ένα μεγάλο κομμάτι της βιομηχανικής εξέλιξης της Σαντορίνης, αλλά και με την ιστορία του νησιού, μιας και εδώ μέσα πέρασαν τουλάχιστον 3 ολόκληρες γενιές. Αρχικά δόθηκε στα παιδιά από ένα σημειωματάριο υπό μορφή ημερολογίου, όπου μέσα εκεί θα κατέγραφαν εικόνες κατά την ξενάγησή τους μέσα στο μουσείο, είτε γραπτός, είτε ζωγραφικός. Η ξενάγηση έγινε με βιωματική προσέγγιση, ενώ τα παιδιά ακολούθησαν τον κύκλο... Συγγνώμη, το έδωσα. Ενώ τα παιδιά ακολούθησαν τον κύκλο της ντομάτας, από το φύτεμα, τη βεντέμα, έως την επεξεργασία της σε πελτέ με τον επιδαπέδιο χάρτη, το λεγόμενο λαβύρινθο της ντομάτας. Κάποια σχολεία ήδη μας έχουν επισκεφθεί για ξενάγηση στο μουσείο με το λαβύρινθο και το έχουν ήδη δοκιμάσει. Τα παιδιά με κεντρικό ήρωα οδηγό μία ντομάτα πέρασαν από 4 σταθμούς, δηλαδή εργαστήρια, κατά τα οποία επαναδημιούργησαν την ιστορία του μουσείου και του εργοστασίου, προσθέτοντας και δικά του στοιχεία μυθοπλαστικά και με κύριο πρωταγωνιστή την ντομάτα. Ο πρώτος σταθμός ήταν το Art Lab, όπου σχεδίασαν μηχανήματα και έφτιαξαν μακέτες, τα οποία φιλοξενούνται εντός του εργοστασίου, του μουσείου και μέχρι τις 28 Μαΐου μπορείτε να τα επισκεφθείτε τις ώρες που λειτουργούμε και να τα δείτε από κοντά. Έπειτα ακολούθησε το Playlab, στο οποίο η πραγματική ιστορία συναντά τη φαντασία των παιδιών υπό μορφή σεναρίου
με αποκορύφωμα τον τρίτο σταθμό, το Animation Lab, όπου το σενάριο αποκτά κίνηση και τα σχέδια γίνονται κινούμενες εικόνες. Ο τέταρτος και τελευταίος σταθμός αυτής της χαρτογράφησης είναι όλα τα έργα που παρήχθησαν σε αυτό το ταξίδι να γίνουν ένα βιβλίο. Ένα βιβλίο που μιλά για την ιστορία αυτού του χώρου, την ιστορία αυτού του τόπου, μέσα από τα μάτια και μόνο των παιδιών. Και φυσικά φυτέψαμε ντομάτες παντού. Θα ήθελα να ολοκληρώσω, δεν σας ζαλίζω άλλο, θέτοντας όμως ένα ερώτημα, και το οποίο είναι το εξής. Πώς μπορεί ένας οποιοσδήποτε χώρος να αποτελέσει αφετηρία για τον επαναπροσδιορισμό του και την επανένταξή του στα εφόδια των παιδιών, έτσι ώστε σιγά σιγά να εξελίσσονται σε άτομα με ενεργή και κυρίως δημιουργική συνείδηση, ενώ γεννιέται και ένα νέο ερώτημα ή συμπέρασμα, θέλω εγώ, σε δεύτερο επίπεδο, το κατά πόσο και με ποιο τρόπο τα νεότερα μέλη μίας κοινωνίας μπορούν να διαφυλάξουν την ταυτότητα και την παράδοση του τόπου τους από τον ξέφρενο ρυθμό της εμπορευματοποίησης, τόσο της φυσικής, όσο και της πολιτικής κληρονομιάς τους. Σας αφήνω με αυτό το ερώτημα για τροφή, για σκέψη. Και μόλις μπω πίσω από το συντόνι που τα παιδιά είμαι σίγουρη ότι είναι κάπως αγχωμένα και θα τα πάνε μια χαρά και θα το διασκεδάσουν. Θα ήθελα απλά να επισημάνω το ότι ό,τι θα δείτε σε εικόνα είναι φτιαγμένο από τα παιδιά. Οι υπόλοιπες φωτογραφίες είναι μέρος του αρχαιακού υλικού του ίδιου του μουσείου. Πραγματικές φωτογραφίες από τα παλιά τα χρόνια, των ντόπιων. Κατά τα άλλα είναι όλο handmade, 100% παιδικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χειροποίητα. Θα φτιάξουν τα χέρια των παιδιών. Καλή διασκέδαση. Thank you.
Και τώρα ας συστηθούμε. Η Σαντορινή με βάφτισαν με πολλά και πεντανόστιμα ονόματα. Για τους ντόπιους είμαι η Κατσαρή, η Καϊσά, η Κώτικα. Για τους δαιμόνιους λέτε μου η Κόκκινη Βασίλισσα. Και για όσους με μελετούν για τη σάρκα και το σπόρο μου, είμαι η Λυκοπερσίκου Μεσκουλέντου και γέρο Σολάνου. Προέρχομαι από μια μεγάλη οικογένεια που όσο μακριά και αν ταξιδέψει κανείς, θα συναντήσει μόνο θρύλους για τη μυστήρια καταγωγή των προπαπούδων μου. Πολύ μακρινούς συγγενείς, σε διαφορετικό χώμα της γης, ηλιόλουστο και λαμπερό, μα όχι το ίδιο νόστιμο με το δικό μου χώμα. Το χώμα των προπαπούδων μου, που βγάζει λάβα και φωτιές, σε τούτο εδώ το νησί, τη Σαντορίνη. Λένε ότι τους προπαπούδες μου τους έφεραν καλόγερους στο νησί από τη γειτονική μας χώρα, την Ιταλία. Στο σώμα γειτονού. Έτσι, γίναμε διάσημες και για τις θεραπευτικές μας ιδιότητες, γυρνώντας ένα το χώμα στη γη μέσα στους αιώνες. Παντού ταξιδέψαμε και σε κάθε χώμα και αφιτρώναμε, παίρναμε και λίγο από την αστυνομία του τόπου. Σαν αόρατες κλωστές στο χωμάτινο σεντόνι του.
όποιος σπόρος και αν εχμαλωτιστεί στα σπλάχνα αυτού του σεντονιού, να νορίζεται με φυσιακά όνειρα και μεγαλώνει. Όχι σαν τους άλλους σπόρους. Και αυτό το μάθανε οι ντόπιοι πριν από 200 χρόνια. Ξέρετε, οι ντόπιοι ήταν τα παλιά τα χρόνια άνθρωποι φτωχοί, αλλά δουλευταράδες. Αγαπούσαν τον τόπο τους και κυρίως το χώμα τους. Γιατί ήταν μαγικό, αφού τους έδινε όλα όσα ήθελαν για να είναι ευτυχισμένοι. Τα υλικά για να φτιάξουν το σπίτι τους και το φαγητό τους. Έτσι φτιάξαμε κι εμείς το πρώτο μας ορεινό σπίτι, δηλαδή η χωράφη της πλαγιάς του προφήτη Ηλία. Και η οικογένειά μου μεγάλωνε μαζί με όλους τους σπόρους και μαζί με εμάς μεγάλωναν γενιές παιδιών και ανθρώπων. Όσο περνούσαν τα χρόνια, τόσο νοστιμεύει και ο σπόρος μας στα κατακόκκινα χωράφια που βλέπαν στη θάλασσα. Μέχρι που ο παππούς μου οντό οραματιζόταν να ζει σε ένα εξοχικό παραθαλάσσια, δίπλα στη θάλασσα της Γλυκάδας δηλαδή, για να ακούει το κύμα της και να γεύεται την αλμύρα της. Το πρώτο καλοκαίρι του παιδικού του χρόνου, ο πατέρας μου το θυμάται σε ένα μεγάλο σπίτι δίπλα στη θάλασσα της Γλυκάδας. Το σπίτι εκείνο λένε πως το έφτιαξε ένας ντόπιος που είχε μεγάλο θρόλο στην οικογένειά μου. Μεγάλωσε μαζί με εμάς στο ίδιο ηλιόλουστο και στιγνό χώμα. Ετούτσο ο άνθρωπος λοιπόν θέλησε να μοιραστεί την ευλογία που το χώμα του έμαθε με τον υπόλοιπο κόσμο και να μας ταξιδέψει πιο μακριά για να αρκευτούν οι άνθρωποι τη μυστήρια νοστιμιά που ο σπόρος μας κουβαλά. Για να μπορούμε να γνωριζόμαστε εύκολα με και μηχανές με το θαλασσινό νερό. Έτσι το ταξίδι μας από τις αντορινές πλαγιές άρχισε λίγο μετά το ξεκίνημα του καλοκαιριού. Στο θερινό μας σπίτι λοιπόν κατεβαίναμε με ανθρώπους και ζώα κάθε τέλος Ιουνίου, αφού πρώτα μας υποδέχονταν με ευχές και αγιόνερο. Μέσα σε εκείνο το χώρο λοιπόν, που το έλεγαν εργοστάσιο, ζήσαμε μεγάλες περιπέτειες. Πρώτα-πρώτα να σας πω ότι εδώ βαφτιστήκαμε με τον τιμητικό μας τίτλο, η Κόκκινη Βασίλισσα, αφού η θεϊκή υποδοχή μας στο εργοστάσιο γινόταν με πολύ μόχθη και υδρότα, αλλά πάνω απ' όλα με αγάπη. Αφού ερχόμασταν τυλιγμένες ροδοκόκκινες και μυρωδάτες μέσα στα κοφίνια μας, η παραγωγή μας περήφανη για τη σοδειά τους στέκονταν δυο ώρες ολόκληρο στο παραθύρι της ανταλλαγής και περίμεναν καρτερικά το ζύγι τους. Τους παραγωγούς μας λοιπόν τους νιώθαμε σαν δεύτερη οικογένειά μας, γιατί μας φρόντιζαν σαν τα παιδιά τους. Ξέρετε καλά λοιπόν πως όπως ριζώσαμε σε τούτο το νησί, έτσι ριζώσαμε και στην ψυχή τους, δίνοντας δουλειά και φαγητό στις οικογένειές τους. Με το που μπαίναμε στο εργοστάσιο, σαν κόκκινο χαλί μας κατήργα στη μεγάλη του αυλή. Με καμιά πενιδαριά άντρες γυναίκες, αλλά και παιδιά, να μας αγκώνουν με ευλάβεια και θαυμασμό.
την κοκκινίλα μας μάλιστα άναβε και η χιονισμένη ελαφρόπετρα. Ολόγυρα στη θάλασσα. Η διαδικασία μας ήταν σχεδόν απλή. Μας έγιναν. Μας ξεδιάλεγαν. Μας αφαιρούσαν το σπόρο για να επιστραφεί στον παραγωγό μας και να μας ξαναφυτέψει. Μας πλέναν και έπειτα μας περνούσαν μέσα από μηχανές και βόλες για να δώσουμε τα μαγικά ζουμιά μας. Αυτό ήταν όλο κι όλο. Ο άνθρωπος των προστασίων λοιπόν δεν έμεινε ως εκεί. Για να μπορέσουμε να ταξιδέψουμε, έφτιαχνε την κουτάκια από λαμαρίνα. Τα στόλιζε με το όνομά του σε κόκκινο φόντο, γιατί εκεί μέσα θα ταξίδευε ο μυρωδάτος πελτές μας, που με τα ανοιγμά του τρέμε και τα σάλια από τις μηχανές. Έτσι κρατούσε ένα ολόκληρο καλοκαίρι η τυπική μας ξεπίτωτο εργοστάσιο. Έξω έρευνα. Η κόρη μας ήμουσα αποθυμήθηκε με ένα όνομα σχεδόν αληθινό. Μια φορά κοιμηθήκα σε ένα ψήλιο την από. Η κόρη μου βασίλισσα ονειρεύτηκε κάτι φοβερό. Τις βράσεις στο μας να κλέβουν τους σπόρους τον καλό. Αμέσως κήρυξε μάχη με κάποια καλάθια να πάρουν πίσω το πολύ δημό του αγαθό. Η κόρη βασίλισσα θέλησε να μάθει το λόγο που δείξε τις πράξεις στο μάτς να κάνουν κάτι τόσο ελπιδερό. Τι πάθατε λοιπόν και στρέφεστε εναντίον μας με τέτοιο θυμό? Σέλαμε κι εμείς να γίνουμε κατακόκκινες σαν εσάς. Δίχως να γίνουμε πίσω το ζώο και τον παραγωγό. Αυτό είναι τόσο κακό! Αν όμως δεν είχατε πράσινο χρώμα, τι θα είχαν τα ζώα για φαγητό? Βλέπετε, η φύση δεν κάνει ποτέ λάθος. Για τον καθένα υπάρχει και ο ρόλος του. Και αυτό είναι μοναδικό. Γυρίστε λοιπόν το σπόρο μας για να συνεχιστούμε, πελπέρα βγάζουν οι φάπηκες και να λειτουργούν. Μα όχι μας πρόλαβε μέχρι να τις σκεφτούμε και τα νερά εφτάσανε στο κάστρο της να βγουν. Σχεδόν όλο το εργοστάσιο και το σύνο στη θάλασσα. Στη θέση του άφησε... Στη θέση του άφησε ένα βουνό πολλάσπου που κάλυψε τα πάντα. Ήταν η πρώτη φορά που είδαμε τον κόπο και την ιστορία τόσο ετών να χάνεται μέσα σε λίγες ώρες. Ούτε ο μεγάλος σεισμός που ακολούθησε λίγα χρόνια μετά δεν προξενούσε τέτοια συμφορά. Έτσι λοιπόν, αποφάσισαν να χτιστούν τρεις μεγάλες αποθήκες στην βορεινή πλευρά του εργοστασίου για να προφυλαζόμαστε από τέτοιους πελάτες. Α, το δικό μας τώρα, δεν
Στα χρόνια που ακολούθησαν, το γένος Κόκκινη Βασίλισσα κατάφερε να γίνει τόσο μεγάλη και τρανή, που γι' αυτή φτιάχτηκαν και άλλα εργοστάσια μέσα και έξω από το νησί. Με ουρές κόσμο να στείνονται στα μπακάλικα της πόλης για να γευτούν λίγο από το μυρωδάτο πελτέ στη λαδόκολα. Ακόμη και άνθρωποι από άλλες χώρες μιλούσαν για μας. Να, τόσο μακριά έφτασε η χάρη μας. Η χρονιά που γεννήθηκα θα ήταν η τελευταία για το εργοστάσιο της Λιχάνης. Βλέπετε, από καιρό η καλλιέργεια μας μίκρινε αρκετά και τα κατακόκκινα χωράφια μας λιγόστεψαν. Βλέπετε, οι ντόπιοι αποφάσισαν να δίνουν τη γη τους όχι για να φυτεύουν σπόρο, αλλά τσιμέντο. Ακόμη κι αν κάποτε μαζί με το εργοστάσιο μπορούσαμε να ζήσουμε τις οικογένειές των ντόπιων, ήρθε που η στιγμή αυτό δεν ήταν αρκετό. Φυσικά όμως, η νοστιμιά και η χάρη μας δεν άλλαξαν καθόλου. Ως σήμερα, είμαστε διάσημες για τη μοναδικότητά μας. Επειδή όμως βλέπετε, μικρύναμε αρκετά, γίναμε πιο εκλεκτές και δυσέβρετες, καθώς το γένος Κόκκινη Βασίλισσα έγινε και μέρος στη ζωή αυτού του νησιού. Τα νεότερα μέλη της οικογένειας, στα οποία ανήκει πλέον το εργοστάσιο, αποφάσισαν να το μετατρέψουν σε χώρους του μουσείου. Ξέρετε, τα μουσεία είναι και αυτά σπίτια που κρατούν λίγο από τη δημιουργικότητα όταν ο άνθρωπος έχει έμπνευση και φτιάχνει σπουδαία πράγματα. Να, όπως το πελτέ. Έτσι λοιπόν, το εξοχικό μας μεταμορφώθηκε σε μουσείο πλέον, όπου ο κόσμος παίρνει μια γεύση από το μεράκι και τη μαεστρία που με τόσο κόπο οι ντόπιοι μας δουλεύανε. Και γνωρίζει ή θα έλεγα ξανασυναντιέται με ένα μεγάλο κομμάτι της ιστορίας και της παράδοσης αυτού του νησιού, τη Σαντορίνη. Κόκκινη Βασίλισσα, θα μου επιτρέψετε να σας ξενυχτήσω με τους φρουρούς μου. Στους χώρους του μουσείου, κάποτε ένα ολόκληρο εργοστάσιο δούλευε για μας. Σούπιλο και κοκκινίζεις την απανταστώ. Όσο θα ζητώ, στο μικρόφωνο ανεβαίνω, το θεριό περνάει. Μόνος είναι στην ορχήστρα, ένα νησιό πλάι. Έλα στο χώρο, μόνο να σε βλέπω.